Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω πολύ την αγαπημένη μου φίλη τη Λούκα Λιγκατσέλη και το InnerPost για τη σημερινή πρόσκληση και ευκαιρία. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι ξανά στη Θεσσαλονίκη. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι με αγαπημένες φίλες και άξιες γυναίκες που έχουν διακριθεί στον πολιτικό, στον οικονομικό και στον κοινωνικό και στον ακαδημαϊκό σύλλογο, την Λούκα, τη Μαριλένα, την Κατερίνα και να ευχαριστήσω φυσικά και τον συντονιστή μας σε ένα γυναικείο πάνελ, όπως είπε και η Λούκα πριν. Φίλες και φίλοι, όταν αναφερόμαστε στην Ευρώπη σήμερα και νομίζω ότι και οι τρεις ομιλίες που έγιναν ανέδειξαν από όλες τις πλευρές μιας πολύπλευρης κρίσης που περνάει σήμερα η Ευρώπη, αλλά μιας κρίσης η οποία τα αίτια, όπως σωστά αναλύθηκαν, πρέπει να τα ψάξουμε πολύ πίσω στο χρόνο και με διάφορα αποτελέσματα. Είναι αλήθεια ότι εδώ και 15 χρόνια τουλάχιστον οι πολίτες της Ευρώπης, οι λαοί της Ευρώπης, αισθάνονται ότι αυτά που αποφασίζονται στις Βρυξέλλες, αποφασίζονται πίσω από κλειστές πόρτες, πολλές φορές από μη θεσμικά όργανα, όπως είναι το Eurogroup, δεν ελέγχονται, και επηρεάζουν τις ζωές τους με έναν τρόπο που δεν μπορούν οι ίδιοι να ελέγξουν. Δεν είναι τυχαίο αυτό που η Λούκα ονόμασε πολιτική αποξένωση, ότι έχει να κάνει με ένα πολύ βαθύ δημοκρατικό και κοινωνικό, εγώ θα έλεγα, έλλειμμα, ένα διπλό έλλειμμα που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα. Η ίδια η εξέλιξη της Ευρώπης από τα πρώτα χρόνια, από τη δεκαετία του 50, ήταν φυσικά μία εξέλιξη η οποία είχε αντιφατικά στοιχεία. Δηλαδή, ξεκίνησε ως ένα όραμα ειρήνης πάνω στα ερείπια και στην αιματοχυσία του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου και ταυτόχρονα βασίστηκε σε μία ρεαλιστική προσέγγιση τότε ότι μέσα από μία κοινή αγορά, αυτή ήταν η Ευρώπη, η πρώτη μία έννοια κοινής αγοράς, θα μπορούσε να διαμορφωθούν κοινά συμφέροντα και ταυτόχρονα να υπάρχουν και όροι μίας κοινής ανάκαμψης πάνω, όπως είπαμε, στα ερείπια του πολέμου και με την ανάγκη τότε να ενσωματωθεί και η Δυτική Γερμανία, η οποία ήταν κατεστραμμένη και έπρεπε να της δοθεί μια νέα δυνατότητα ενσωμάτωσης σε μια ευρωπαϊκή προοπτική. Στα χρόνια που ακολούθησαν, ιδιαίτερα στα τέλη της δεκαετίας του 70, που είχαμε μια πρώτη μεγάλη δημοκρατική κατάκτηση, δηλαδή την άμεση εκλογή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 1979, και κυρίως τη δεκαετία του 80 και τις αρχές της δεκαετίας του 90, νομίζω ότι ήταν μια περίοδος προσδοκιών. Ήταν μια περίοδος που οι λαοί της Ευρώπης άρχισαν πραγματικά να ελπίζουν ότι κάτι γίνεται. Έπαιξε καθοριστικό ρόλο, φυσικά, η διεύρυνση τότε προς τον νότο της Ευρώπης, δηλαδή πρώτα με την Ελλάδα και στη συνέχεια με την Ισπανία και την Πορτογαλία. Έπαιξε ρόλο ότι υπήρχαν προοδευτικές και σοσιαλιστικές κυβερνήσεις εκείνη την περίοδο, όπως επίσης και αντίστοιχα στην Επιτροπή ο Ντελόρ. Είχε διαμορφωθεί ένα κλίμα τότε που προσπαθούσε να διαμορφώσει πέραν της κοινής αγοράς και στοιχεία οικονομικής και κοινωνικής σύγκρισης. Τότε έγιναν και για πρώτη φορά τα ΜΟΠ, την κυβέρνηση του Ανδρέα Παπαδρέου. Στη συνέχεια έγινε το μέτωπο του ΝΟΤΟ, ισχυρό μέτωπο, ήταν όλοι οι προοδευτικοί ηγέτες εκείνη την περίοδο, που οδήγησε πέραν της εσωτερικής αγοράς του να δημιουργηθούν οι πολιτικές, τη συνοχή, τα διαφορετικά ταμεία και να υπάρξει μία λογική ότι χρειάζεται ένα αντιστάθμισμα πάντα περιφερειακό και κοινωνικό σε κάθε πεδίο εξέλιξης όσον αφορά την κοινή αγορά, όσον αφορά την οικονομική εξέλιξη. Πιστεύω ότι το σημείο κλειδί το χρονικό για όλα αυτά που υπόθηκαν και από τη Λούκα και από την Μαριλένα και από την Κατερίνα ήταν το 1989. Ήταν με πάρα πολλού τρόπου. Η πτώση φυσικά του τείχους του Βερολίνου και οι αλλαγές, οι ραγδαίες που ζήσαν οι χώρες κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, η βίαιη στρατηγική και η ανάγκη εκείνης της περίοδου να υπάρξει ειρήνη και σταθερότητα, αλλά ο τρόπος που έγινε και υπόθηκε αυτό, χωρίς να γίνει με ένα ισόρροπο τρόπο, η γρήγορη ενοποίηση της Γερμανίας, η ενσωμάτωση των Σκανδιναβικών χωρών και της Αυστρίας και στη συνέχεια η μεγάλη διεύρυνση που έγινε το 2003, που φυσικά ήταν πολύ σημαντική,
μπήκαν οι χώρες των Τουρκής Ευρώπης, αλλά φυσικά και η Κύπρος και η Μάλτα και αργότερα η Βουλγαρία και η Ιταλία. Όλα αυτά ήταν μια στρατηγική ενοποίηση της Ευρώπης, η οποία όμως δεν είχε το ανάλογο πολιτικό-οικονομικό σχέδιο που πίσω, το οποίο πραγματικά να στηρίξει αυτή την πορεία. Ο άλλος λόγος, το 1989, είναι η κρίση ταυτότητας του προοδευτικού χώρου και του αριστερού χώρου. Γιατί κακά τα ψέματα, όπως το ζήσαμε, είτε προερχόμαστε από σοσιαλιστικά κόμματα της εποχής, είτε κομμουνιστικά, είτε ριζοσπαστικά αριστερά, είτε κεντροαριστερά, ξέρουμε ότι το 89 ήταν ένα σημείο κρίσης ταυτότητας ιδεολογικής συνολικά για τον χώρο των ευρύτερων προοδευτικών και αριστερών. Όχι μόνο για το κομμουνιστικό κίνημα. Και για τη σοσιαλδημοκρατία ήταν κρίση ταυτότητας. Και τη δεκαετία του 90, σε συνάρτηση, και αυτό είναι ο τρίτος παράγοντας του 89, που είναι η παγκοσμιοποίηση, γιατί εκεί είναι το κλειδί, δηλαδή αυτή που ήρθε να σαρώσει κυριολεκτικά κάθε έννοια κοινωνικού δικαιώματος, κοινωνικού κράτους, αυτό που η Λούκα χαρακτήρισε το μεταπολεμικό μοντέλο της κοινωνικής συμφωνίας που υπήρχε, του κοινωνικού κράτους στην Ευρώπη, έφερε και τα στοιχεία τότε ενός συμβιβασμού, ενός μεγάλου μέρους αυτών των προοδευτικών σοσιαλιστικών δυνάμεων, με αυτό που λέμε σήμερα να αυτοελευθερήσουμε. Δηλαδή, αυτό που ζήσαμε τότε με τα εξυγχρονιστικά ρεύματα που βγήκαν στην Ευρώπη, στην Ελλάδα, στην Ιταλία, το Μπλερ στην Αγγλία. Το είδαμε παντού και στη Γαλλία, με πολλά. Ήταν αυτή η ψευδαίσθηση, όπως αποδείχθηκε, ότι θα μπορούσε να παντρέψει τη νεοφιλελεύθερη αντίληψη στην οικονομία και αυτή το βίαιο άνοιγμα στις παγκόσμιες αγορές, το αρρύθμιστο αυτό που σου πω, διατηρώντας κάποια βασικά στοιχεία του κοινωνικού κράτους. Αυτό φυσικά δεν μπόρεσε. Και οδήγησε φυσικά σε τρομακτικές ιδεολογικές και πολιτικές ρήξεις, οδήγησε σε κρίσεις και πάνω απ' όλα οδήγησε σε μια σταδιακή, έτσι μπαίνω και στο θέμα για το δημοκρατικό και κοινωνικό έλλειμμα, μια σταδιακή πλήρη απορρίθμιση της εργασίας στην Ευρώπη. Μην ξεχνάμε ότι στη δεκαετία του 90 και στις αρχές του 2000 έχουν πια τις ελαστικές μορφές εργασίας, έχουμε το άνοιγμα και την απελευθέρωση των αγορών, χωρίς όμως να υπάρχει δυνατότητα ταυτόχρονα αυτά τα εργασιακά δικαιώματα και κοινωνικές σχέσεις να καταχωρηθούν. Και ταυτόχρονα εγκαταστάθηκε πλέον η αντίληψη της έννοιας της ανταγωνιστικότητας. Και εδώ έχουν ευθύνη και οι προοδευτικές δυνάμεις της εποχής, με τη στρατηγική της Λισαβόνας, όπως τέθηκε το θέμα της ανταγωνιστικότητας. Ακριβώς στη λογική του χαμηλού εργατικού κόστου και της κατάλυσης των εργασιακών σχέσεων. Δηλαδή, αυτή η βίαιη ανάγκη ανταγωνισμού με χώρες οι οποίες φυσικά είχαν πολύ φθηνά λαϊκά και δεν είχαν καθόλου περιβαλλοντολογικούς και κοινωνικούς κανόνες. Αυτό που λέμε το dumping, το κοινωνικό και το οικονομικό, που υπέστη τότε βία η Ευρώπη και οι οικονομικές κοινωνίες. Ταυτόχρονα, είδαμε να αλλάζει ο συσχετισμός στους κοινωνικούς άνθρωπους. Ενώ υπήρχε μια ισορροπία μετά τη διέκριση με τον Νότο, τον Ουράνιό του, και που ταυτόχρονα είχε και μια προθετική δύναμη εκδημοκρατισμού και κοινωνικής περιφερειακής διάστασης. Η μεγάλη διέκριση ανατολικά και κεντρική Ευρώπη έφερε μια ενίσχυση τελικά ακόμα περισσότερη πέραν της οικονομικής ενίσχυσης της Γερμανίας, πέραν στη Γαλλία και στον Νότο. Το οποίο το είδαμε με πολύ δραματικό τρόπο από το 2000 και μετά να εξελίσσεται, καθώς ως τότε ο βασικός κανόνας, η βασική αρχή ήταν κάθε διεύρυνση να έχει και τα λύσικα βήματα εμβάσιμης. Θεσμικής, πολιτικής, οικονομικής, του προϋπολογισμού και αντίστοιχα. Αυτό άρχισε να εγκαταλείπεται και όταν πλέον φτάσαμε στη χρηματοπιστωτική κρίση, όταν φτάσαμε στην διεθνή κρίση από το 2008 και μετά, πλέον πιστεύω ότι η Ευρώπη μπήκε σε, εγώ θα συμφωνήσω με αυτό που υπόθηκε, μία κρίση ταυτότητας και μία κρίση στρατηγικής, όπου ναι μένει με έναν τρόπο συμβιβασμών και συγκυριακών αναγκών προχωράει, αλλά δεν μπόρεσε ακόμα να δει εκείνο τον βηματισμό και εκείνη τη στρατηγική που θα δώσει την αυτονομία της και την προοπτική της στο μέλλον.
Είναι αλήθεια και νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο τραυματική εμπειρία από το χτύπημα σε αυτό που λέμε κοινωνική Ευρώπη από αυτό που ζήσαμε την περίοδο των μνημονίων. Όμως στην ουσία είχαμε μία άτυπη θεσμική χτυπή στην Ευρώπη. Δηλαδή οι χώρες που ήταν κάτω από μνημόνια. Ναι, οι χώρες που ήταν κάτω από μνημόνια. Υπήρχε εξαίρεση στην ουσία από την εφαρμογή των βασικών κανόνων της συνθήκης. Δηλαδή, τα δικαιώματα των συλλογικών διαπραγματεύσεων και συλλογικών συμβάσεων, όλα αυτά έχουν κατακυρωθεί. Συνθήκη της Λισαβόνας. Είναι στις βασικές δημοκρατικές και κοινωνικές αρχές. Όσον αφορά φυσικά το δικαίωμα στην απεργία, όσον αφορά τα θέματα της δημόσιας υπηρεσίας και του δημοσίου συμφέροντος, όλα αυτά είδαμε να καταλύονται εκείνη την περίοδο. Και να υπάρχει αυτή η σχιζοφρενική διάκριση ανάμεσα στο πού εφαρμόζεται η συνθήκη και πού δεν εφαρμόζεται. Όλα αυτά βέβαια δεν μπορούμε να τα δούμε αποσπασματικά και πέρα από το δημοκρατικό έλλειμμα. Το οποίο είναι διπλό. Δηλαδή είναι το έλλειμμα το παραδοσιακό, όπως λέμε, δημοκρατικό έλλειμμα. Δηλαδή ότι υπάρχει μία μεταβίβαση εξουσιών και αρμοδιοτήτων και σωστά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί εκεί είναι πιο λειτουργικά μπορεί να είναι. Δεν μπορεί καμία χώρα να είναι μόνη της και να σταθεί μόνη της. Σαφώς επενδύουμε στην ευρωπαϊκή πορεία και προοπτική. Αγωνιζόμαστε βέβαια συνεχώς για μια άλλη Ευρώπη. Αλλά ταυτόχρονα αυτή η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιών δεν είχε τον αντίστοιχο δημοκρατικό έλεγχο. Δηλαδή έφευγαν εξουσίες από τα κράτη, από τα εθνικά κοινοβούλια. Δεν υπήρχε ο αντίστοιχος έλεγχος και δίσκες αρμοδιότητες πάντα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προκειμένου να ελέγξει και πολύ περισσότερο όταν λειτουργούσαν άτυπα όργανα, όπως ήταν το Eurogroup, το οποίο δεν το έλεγχε στην ουσία κανείς. Το Eurogroup διοικούσε την περίοδο των μνημονίων την Ευρώπη. Υπάρχει όμως και ένα άλλο κρυφό έλλειμμα δημοκρατίας που είναι και απόλυτα κοινωνικό έλλειμμα. Οι αγορές. Έχουμε κάνει πάρα πολλές συζητήσεις γύρω από αυτό το θέμα. Η οίκη αξιολόγησης, το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα. Αυτό είναι λοιπόν μία μορφή επιβολής που βλέπουμε να επηρεάζει τα ίδια τα όργανα και την ηγετική ομάδα στην Ευρώπη. Καταλυτικά, ξεπερνώντας εκεί και κράτη και κοινοβούλια. Το ζήσαμε κατά κόρον στην κρίση. Αλλά βλέπουμε ακόμα και τώρα πώς έρχονται και καθορίζουν εξελίξεις και πολιτικές ηγεσίες. Δεν είναι τυχαίο ότι μετά από 10 χρόνια κρίσης, λιτότητας και εσωτερικής υποτίμησης, εξ ανάγκης στην πανδημία, είδαμε ο συντηρητικός σχετισμός της Ευρώπης να κάνει μια στροφή εξ ανάγκης. Και συμφώνησε ακόμα και η Γερμανία. Γιατί ήταν η ανάγκη που κινεί την ιστορία. Πιο επεκτατικές πολιτικές, αναστολή του συμφώνου σταθερότητας, αμοιβαιοποίηση χρέους ακριβώς και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που είναι ένα μεγάλο θεσμικό βήμα, γιατί έχει στοιχεία αμοιβαιοποίησης και έχει ξανά χορηγίες πέραν των δανείων. Μεγάλο βήμα αυτό. Άλλο τώρα πώς η κυβέρνηση Μητσοτάκη τα αξιοποιεί δυστυχώς, αλλά η Ευρώπη έκανε ένα βήμα. Βλέπουμε όμως στη συνέχεια, τώρα με την κρίση του πληθωρισμού, της ενέργειας, την κρίση της ακρίβειας, βλέπουμε ξανά παλινοδίες και στασιμότητα. Δεν είναι τυχαίο ότι τώρα, αυτές τις μέρες που μιλάμε, η Γερμανία έρχεται να επενδύσει 200 δις ευρώ για να στηρίξει την οικονομία της, στην ουσία βάζοντας σε εσωτερικό πλαφόν και μπλοκάρει το αυτονόητο να υπάρξουν αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Άρα βλέπουμε λοιπόν τις αντιφάσεις, οι οποίες είναι έντονες και οι οποίες τις ζούμε. Γιατί ζούμε με έναν τρόπο δραματικό και καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά έχουν μια άμεση εντύπωση στο πόσο ο κόσμος τελικά, οι πολίτες, έρχονται να αντιμετωπίσουν. Και βέβαια εδώ μπαίνουν κάποια ερωτήματα. Η Λούκα έθεσε πολλά ερωτήματα και η Λούκα και η Μαριλένα και η Κατερίνη δώσανε και πολλές απαντήσεις. Εγώ καταρχάς πιστεύω ότι η Ευρώπη είναι αναγκαία και σίγουρα δεν είναι δεδομένη η προοπτική της. Δηλαδή, η μάχη για μια άλλη Ευρώπη, θα έλεγα ότι η αλλαγή στην Ευρώπη είναι και όρος επιβίωσης της ανθρώπινης. Γιατί αν δεν γίνουν αυτές οι κινήσεις και οι πολιτικές αλλαγές σε επίπεδο οικονομικό, κοινωνικό, δημοκρατικό,
θα έχουμε συνεχώς αυτό που φάνηκε και από την εισήγηση της Λούκας, δηλαδή αυτά τα ακροδεξιά, τη συστημικά και φασίζοντα κόμματα και δυνάμεις, συνεχώς να κερδίζουν. Το, οι οποίοι φυσικά δεν έρχονται να δώσουν κάποια λύση σε οποιοδήποτε πρόβλημα. Αντίθετα, έρχονται να εξυπηρετήσουν ό,τι πιο συντηρητικό και σκοτεινό. Αλλά έρχονται όμως να ενισχύσουν αυτή την κρίση αξιοπιστίας, κρίση αυτή της αποξένωσης, της απομονωπίσεις που έχουν όλοι οι θεσμοί. Όμως είναι βασική η ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας της Ευρώπης, αλλά είναι και βασική ευθύνη όλων εκείνων των δυνάμεων, όπως είναι και η κυβέρνηση Μητσοτάκη, οι οποίοι έρχονται και με μονή θέλουν να συνεχίσουν να επιβάλλουν, ακόμα και όταν η ίδια η Ευρώπη κάνει στροφή, το πιο παροχημένο νεοφιλελευθερισμό, όπως το ζούμε εδώ. Αυτό που ζούμε στις εργασιακές σχέσεις της χώρας μας, δεν έχει προηγούμενο. Και μάλιστα, σε μια περίοδο, θα σας δώσω δύο παραδείγματα, γιατί από τη μια λένε για την κρίση της Ευρώπης, αλλά από την άλλη γίνονται και βήματα. Θα σας δώσω δύο παραδείγματα. Πέρασε αυτές τις μέρες και ολοκληρώθηκε η Ευρωπαϊκή Οδηγία για τους κατώτατους μισθούς. Όπου τι λέει, συμφώνησε και το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η ομάδα της αριστεράς έδωσε μεγάλη μάχη σε αυτή και οι σύντροφοι, οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και όμως και οι άλλες προοδευτικές δυνάμεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιου, η Σοσιαλιστική Ομάδα, αγωνιστήκαν. Λέει ότι χρειαζόμαστε αύξηση των κατώτατων μισθών. Ούτως ή άλλως βγήκαν τα ευρωπαϊκά συνδικάτα, παρουσιάσαν τα στοιχεία που δείχνουν ότι έχει καταρρεύσει όλος ο κατώτατος μισθός παντού στην Ευρώπη. Η Ελλάδα είναι στη δεύτερη χειρότερη θέση. Και επίσης ότι υπάρχει μια αυτοκοπήση ραγδαία σε όλη την Ευρώπη. Η Ελλάδα πάλι είναι στη δεύτερη χειρότερη θέση, όπου στην ουσία όποιος αμείβεται με τον κατώτατο μισθό ή παίρνει την κατώτερη σύνταξη, χάνει δύο συντάξεις ή δύο μισθούς μόνο για να καλύψει τον ενεργειακό πληθωρισμό στην χώρα μας. Ο μέσος μισθός, η μέση σύνταξη, μόνο για να καλύψουν τις ενεργειακές ανάγκες, ένας μισθός ή μία σύνταξη, δηλαδή χωρίς το ΦΠΑ σε πρόβλημα, χωρίς την ακρίβεια, τις άλλες οικογενειακές ανάγκες. Παρ' όλα αυτά, λοιπόν, έρχεται η Ευρωπαϊκή Οδηγία και λέει, ναι, χρειάζονται υψηλοί κατώτατοι μισθοί και μάλιστα έρχεται και αποδομή πλήρως την έκθεση Πισαρίδη, που έλεγε το αντίθετο, λέγοντας ότι η αύξηση των κατώτατων μισθών όχι μόνο δεν δημιουργεί πρόβλημα στην αντιμετώπιση της ανεργίας, το επιχείρημα Πισαρίδη, όχι μόνο δεν δημιουργεί πρόβλημα στην ανταγωνιστικότητα, πάλι το επιχείρημα Πισαρίδη, αλλά ίσα-ίσα έρχεται να στηρίξει την ενεργοζήτηση, την κατανάλωση, γιατί φυσικά αυτά τα χρήματα των μισθών πάνε κατευθείαν στην αγορά και στην κατανάλωση και είναι βασικό για την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Και μάλιστα έχει και μία σύσταση μέσα αυτή η οδηγία, όπου λέει ότι οι χώρες θα πρέπει να έχουν μία κάλυψη από συλλογικές συμβάσεις εργασίας τουλάχιστον 80%. Όταν ο νόμος Χατζηδάκη έχει φυσικά καταλύσει πλήρως τις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις και κάθε έννοια κοινωνικού δικαιώματος και στη χώρα μας με βία είναι πλέον γύρω στο 12-14 η κάλυψη από κλαδικές συμβάσεις και όπου υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις, ο κ. Χατζηδάκης συνήθως δεν τις υπογράφει κιόλας μέσα από, από διάφορα τερτύπια. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι στην Ευρώπη υπάρχει ένας διάλογος. Είτε αυτό αφορά το κοινωνικό, ιδιαίτερα μέσω του Κοινοβουλίου, είτε αυτό αφορά τη δημοκρατία. Βλέπετε ότι στο θέμα των υποκλοπών υπάρχει αυτή η επιτροπή, η ΠΕΓΑ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπάρχει μια κινητοποίηση γύρω από αυτά τα θέματα. Υπάρχουν λοιπόν νησίδες και υπάρχουν και δυνάμεις που παλεύουν και για το δημοκρατικό και για το κοινωνικό. Αλλά φυσικά αυτό δεν αρκεί. Χρειάζεται μια συντεταγμένη πολιτική που κυρίως, και εδώ νομίζω είναι το συμπέρασμα το κοινό, όλο, επειδή και εγώ τυχαίνει να είμαι και τελευταία ομιλήτρια, ότι χρειάζεται αλλαγή Ευρώπη, χρειάζεται ένα προοδευτικό πρόγραμμα και μια ευρύτερη συσπήρωση προοδευτικών αριστερών δημοκρατικών δυνάμεων. Αυτό δεν είναι αυτονόητο γιατί σε κάθε χώρα είναι διαφορετικές οι αντιλήψεις. Και επίσης χρειάζονται και πολύπλευρες συμμαχίες. Με την έννοια ότι χρειάζεται να έχουμε σχέδιο, χρειάζεται να δίνουμε μια διπλή μάχη
στη χώρα μας και στην Ευρώπη, μια μάχη διεκδίκησης. Αλλά ταυτόχρονα οι συμμαχίες είναι κατεξοχήν πολιτικές, αλλά μπαίνουν και άλλες, όπως είναι οι συμμαχίες του Νότου, οι συμμαχίες των ενόπλων χωρών για τα θεσμικά θέματα. Είναι μια πολυεπίπεδη και σύνθετη διαδικασία. Εγώ πιστεύω ότι το βασικό σημείο είναι η κατάλυση της ιδέας ότι υπάρχει ένας μονόδρομος και δεν μπορεί να υπάρξει άλλη πρόταση. Νομίζω ότι αυτό είναι το καταληκτικό στοιχείο που μπορεί να διαμορφώσει ελπίδα και εμπιστοσύνη ξανά στις πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις. Και θέλω να πω ότι και αυτή η προσπάθεια που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας εδώ στη Θεσσαλονίκη πριν από 15 μέρες, που έδωσε ένα όραμα και ένα σχέδιο, ακριβώς αναδεικνύοντας ότι μέσα σε αυτό το ευρωπαϊκό πλαίσιο, με αυτές τις δυσκολίες και με αυτά τα όρια που υπάρχουν, μπορεί να ασκηθεί μια άλλη πολιτική. Γιατί τελικά, ακόμα και σε αυτή την Ευρώπη, με τους περιορισμούς, τους δημοκρατικούς και κοινωνικούς, υπάρχουν άλλες επιλογές. Αυτό το βλέπουμε στην ενέργεια, βλέπουμε στη Γαλλία και στη Γερμανία, που γίνεται επανακρατικοποίηση τομών ενέργειας. Το βλέπουμε το πώς αντιμετωπίζουν την ενεργειακή κρίση. Το βλέπουμε πώς αντιμετωπίζουν τα θέματα των μισθών και των συλλογικών συμβάσεων και των εργατικών δικαιωμάτων. Άρα λοιπόν, εγώ πιστεύω πραγματικά ότι μέσα από αυτό το πολύ πλούσιο διάλογο που έγινε, που ακούστηκαν πάρα πολύ σημαντικές απόψεις και τροφή για σκέψη, νομίζω ότι το θέμα των ιδεών και των απόψεων είναι πάντα ζωντανό. Νομίζω ότι πάντα θα υπάρχει μια διαχωριστική γραμμή ανάμεσα σε αυτό που λέμε προοδευτικό και συντηρητικό, δεξιό και αριστερό, το οποίο όμως δεν είναι στατικό. Είναι κάτι το οποίο συνεχώς εμπλουτίζεται μέσα από την εξέλιξη την κοινωνική, τις οικονομικές και κοινωνικές σχέσεις, πώς εξελίσσονται οι ίδιες οι παραγωγικές δυνάμεις, ζούμε σε μια περίοδο ψηφιοποίησης, τηλεργασίας. Υπάρχουν οι εργασίες σε πλατφόρμες για συνοριακή εργασία. Πρέπει και εμείς να μην λειτουργούμε με φόβο απέναντι στο καινούργιο, αλλά με βάση τις αρχές μας να ερχόμαστε και να επιβεβαιώνουμε το πώς μπορούν να ασκηθούν αυτές οι πολιτικές. Αλλά ένα είναι το σίγουρο. Δεν μπορεί αυτή η καταπληκτική επιστημονική και τεχνολογική πρόοδος και η ψηφιοποίηση να μας οδηγούν πίσω στην υποδούλωση του ανθρώπου. Δηλαδή, οι βασικές έννοιες του να απελευθερώνεται ο άνθρωπος, να χειραφετούνται οι κοινωνίες, να μπορεί να υπάρχει μια στοιχειώδη δικαιοσύνη και κοινωνική αλληλεγγύη, αυτό που λέμε ο βασικός ορισμός της αλληλεγγύης, δηλαδή ανάλογα με τον καθένα με τις δυνατότητες του, στον καθένα με την ανάγκη του, νομίζω ότι αυτά είναι πιο επίκαιρα από ποτέ. Αλλά με ανοιχτή ματιά, ανοιχτό βλέμμα και φυσικά με τις αντίστοιχες συμμαχίες, τις ευρύτερες προοδευτικές στην Ευρώπη. Θα κλείσω με κάτι, επειδή είπε η Λούκα για το πολιτιστικό και το πολιτισμό και τις αξίες. Εγώ θα μοιραστώ μαζί σας κάτι από την εμπειρία μου, το οποίο είναι ταυτόχρονα συγκινητικό, αλλά δείχνει ότι η Ευρώπη δεν είναι απλώς οι αγορές, δεν είναι ο νεοφιλελευθερισμός, οι τράπεζες, αλλά είναι η Ευρώπη του διαφωτισμού, η Ευρώπη των μεγάλων επαναστάσεων, των κοινωνικών κινημάτων, η Ευρώπη συνεχώς που κινείται, των λαών που αγωνίζονται. Το 1994 ήμουν στη γραμματεία της Σοσιαλιστικής Ομάδας, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και γινόντουσαν τότε τα δημοψηφίσματα, το έχω πει νομίζω στη Λουκά, αλλά νομίζω είναι χαρακτηριστικό. Γινόντουσαν τότε τα δημοψηφίσματα στη Φιλανδία, στη Σουηδία, στην Νορβηγία. Η Νορβηγία τελικά δεν εντάχθηκε, δεν δέχτηκε. Και με είχα στείλει σε μία αντιπροσωπεία να μιλήσω για την Ευρώπη, να στηρίξω το ναι στην Ευρώπη, πάνω στο πιο βόρειο κομμάτι της Φιλανδίας, στον Αρκτικό κύκλο. Εκεί μιλάμε για ένα ψαροκόρι, το Ράχι, το οποίο πρέπει να σας πω θυμίζει άγονη γραμμή ελληνικού νησιού. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι ζουν με πάρα πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες και η αγωνία τους είναι η αγωνία που έχουν όλοι οι άνθρωποι. Δηλαδή, πώς θα βγάλουν το ψωμί τους, η ανάγκη της περιφερειακής σύγκλησης. Αυτοί νιώθουν τελείως αποκομμένοι και απομακρυσμένοι. Και όταν τέλειωσε λοιπόν η ομιλία, είχα πάει δύο συντρόφους από το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Φιλανδίας, μου λένε: ωραία, ήρθε ο Δήμαρχος του Ευρωπαϊκού, τελείωσε όπως να πηγαίνει σε ένα ελληνικό νησί να κάνει πολιτική δουλειά. Λέει: και τώρα συντρόφισα, θα σε πάρουμε να πάμε μαζί. Ψαροκόρη ήταν.
και θα πάμε στην πλατεία να δούμε και το λίγο του χωριού μας. Τώρα μιλάμε λίγο κάτω από το Βόρειο Κόλπο, έτσι. Ναι. Πάμε λοιπόν στην πλατεία, βλέπω εκεί έναν πολεμιστή, ωραία, στην Αδριάνα. Λέω, τι έκανε ο ήρωας του χωριού σας. Άλλε ήταν επαναστάτης μεγάλος. Πολέμησε ως φιλέλληνας στην Ελληνική Επανάσταση, από το ράχι της Φιλανδίας. Ήταν απέναντι στον Καποδίστρια, τον θεώρησε συντηρητική στροφή. Ήτανε και Φιλανδός, οπότε μάλλον δεν του άρεσε που ήταν και ρόλο από τη Ρωσία ο Καποδίστριας. Και αφού πολέμησε σε όλες τις μάχες του αγώνα μέχρι την που ήρθε ο Καποδίστριας, μετά πήγε στους Καρπονάρους και συνέχισε μέχρι που πήγε στο τέλος και πέθανε συνταξιούχος στη Φιλανδία. Το λέω αυτό γιατί τελικά η Ευρώπη είναι η ιστορία της, είναι οι ιδέες, είναι ακριβώς οι δικές μας αξίες και νομίζω ανατρέποντας αυτές και με ένα σχέδιο που μπορεί να δώσει προοπτική, μπορούμε να κάνουμε πράξη και την αλλαγή και στη χώρα μας και στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ.